Σε ένα μπαράζ επιθέσεων κατά ουκρανικών στόχων προχώρησαν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα κατά 59 ουκρανικών στόχων, μεταξύ των οποίων 50 στους οποίους βρίσκονταν στρατεύματα και 4 αποθήκες πυρομαχικών. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τεράστια ποσότητα από τα όπλα που έχει στείλει η Δύση στο Κίεβο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Υπόστεγα με τεράστια ποσότητα ξένων όπλων και πυρομαχικών που έχουν παραδοθεί στις ουκρανικές δυνάμεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές χώρες, καταστράφηκαν με πυράβλους υψηλής ακρίβειας καλίμπρ που ερήφθησαν από τη θάλασσα στο εργοστάσιο αλουμινίου της Ζαπορίζια». Επίσης, ο Ουκρανικός στρατός αναγνώρισε την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σήμερα στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, με την κατάληψη αρκετών περιοχών στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στον Ντομπάς. Μέχρι στιγμής, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει τις ανακοινώσεις αυτές, το οποίο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι έχει υπό τον έλεγχό του όλη την περιφέρεια της Χερσόνας και τμήματα σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Μικολάιβ και Ντομπάς.